Καλημέρα κύριε Συντηχάκη, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα, καλά. Πού σας βρίσκουμε, στο Ηράκλειο? Στο Ηράκλειο. Α, μπράβο. Ήμουνα προχθές εκεί, δεν το ήξερα, να περάσω σας εδώ. Να πιούμε καμιά ραγή, μου το έχετε υποσχεθεί, αλλά... Όποτε έρθετε, καλοδεχούμενος. Εντάξει, την επόμενη φορά. Λοιπόν, να σας καλημερώσω. Βέβαια, το κύριο θέμα της εβδομάδας είναι πραγματικά οι φωτιές. Είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και ξανάρχεται σχεδόν κάθε χρόνο. Τι δεν κάνουμε καλά, είναι ερώτημα. Το αναδεικνύει και ο Ριζοσπάστης, η εφημερίδα όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός σας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αλλά υπάρχει μια απορία, να γίνω λίγο προβοκάτορας. Όταν καίγεται από την Πορτογαλία μέχρι την Τουρκία όλο αυτό το τόξο, Πορτογαλία, Ισπανία, Νότια Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, και όταν έχουμε ακραία φαινόμενα κλιματικής αλλαγής, δηλαδή στην Μεγάλη Βρετανία πεθαίνουν οι άνθρωποι, έτσι, και έχονται γειτονιές στο Λονδίνο λόγω της υπερθέρμανσης. Είναι απίστευτα τα... Ζούνε ό,τι ζήσαμε το 1987 με τους μεγάλους τότε καύσωνες, χωρίς να έχουμε κλιματιστικά κτλ. Στην Αγγλία. Τώρα δεν είναι λίγο υπερβολή να δεικνύουμε αυτό ως κύριο θέμα? Δηλαδή, τι εξαίρεση θα ήταν η Ελλάδα στον κανόνα? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι είναι ένα έγκλημα διαρκείας. Έγκλημα διαρκείας, διότι τώρα Κάικη Πεντέλη, στο Ρέθυμνο, εδώ στην Κρήτη, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, πέρυσι ήταν η Εύβοια, πριν από 2-3 χρόνια ήταν το Μάτι, η Ηλία, το Εύρος. Μιλάμε τώρα για ένα ατέλειωτος κατάλογος. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Και η αλήθεια είναι, επειδή σας είπα ότι ήμουν στην Κρήτη, ήμουν στο νότιο Ηράκλειο, στους Βόρους, και ο καπνός από το Ρέθυμνο ήταν εντυπωσιακός. Έφτανε μέχρι εκεί, ναι, ακριβώς. Μιλάμε τώρα για 20 θέματα, έτσι. Ναι, ναι. Μέσα σε λίγες ώρες. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένα έγκλημα. Να ρωτήσω τώρα εγώ, ποια περιοχή έχει σειρά τώρα? Δηλαδή, διότι όλες οι περιοχές που καίγονται, με συγχωρείτε, είναι περιοχές φιλέτα. Είτε για οικοπεδοφάγους, είτε για εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Και εδώ υπάρχουν υπεύθυνοι, υπάρχουν αιτίες. Καλά. Για εγκατάσταση ανεμογεννητριών, να μου επιτρέψετε να υποστηρίξω ότι δεν μπαίνουν φωτιές, διότι καμία σοβαρή εταιρεία δεν θα μπει στη διαδικασία να αμφισβητηθεί η περιοχή που θα μπουν οι ανεμογεννήτριες. Ο νόμος λέει ότι δεν μπορεί να γίνει, εφόσον είναι καμένη η περιοχή, δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Οπότε, να μπει σε μια διαδικασία δεκαετούς, τέλος πάντων, αντιπαράθεσης με το δημόσιο, δεν θα γίνει αυτό. Δεν πρόκειται να γίνει. Άρα, ας αφήσουμε έξω τις ανεμογεννήτριες. Μπορεί ο καθένας να έχει στο μυαλό του, είναι γεγονός. Εγώ θα σας πω, στην περιοχή του Ρεθύμνου, στη συγκεκριμένη περιοχή, μόνο μέσα σε ένα χρόνο έχουν δοθεί 7 βεβαιώσεις παραγωγής από τη ΡΑΕ για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Οπότε γιατί να κάψουνε? Έχουν πάρει βεβαιώσεις. Δεν ξέρω αν είναι ικανές, λίγες ή περισσότερες έπρεπε να πάρουν, αλλά εντάξει. Βεβαίως. Τέλος πάντων, ας μην μείνουμε σε αυτό το θέμα όμως. Για να έρθουμε στο αρχικό ερώτημα που θέσατε σε σχέση με, με τις υπόλοιπες χώρες, την Ευρώπη κτλ. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια κοινή πολιτική που ασκείται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα της καταστολής αντί στα θέματα της πρόληψης. Και δεν είναι τυχαίο ότι απουσιάζει στη χώρα μας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Έχουμε διαχρονικές ελλείψεις στην αντιπυρική προστασία, στην πυροσβεστική υπηρεσία. Λείπουν επισήμως οργανικές θέσεις. Γι' αυτό λένε και κάποιοι, και νομίζω δικαίως, δεν μαθαίνουμε και από τα λάθη μας. Δηλαδή, αν κάθε χρόνο καίγεται η μισή Ελλάδα, που λέει ο λόγος, τον επόμενο χρόνο μάθηκε κάτι. Δεν είναι θέμα μόνο αν είναι ή δεν είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως. Πάντως, βασίζεται, εδράζεται σε αυτό που λέμε κόστος-όφελος. Είναι μια εγκληματική στρατηγική, η λογική του κόστους-όφελους, της ανταποδοτικότητας, της ατομικής ευθύνης. Δηλαδή αυτό μας ξεπερνάει. Να εκενώσουμε η αυτοπροστασία, να φύγει ο κόσμος για να σωθεί και να γίνουμε στάχτη και μπρούμπερι τα πάντα. Καλά, επειδή μέρες που είναι, δηλαδή και η σημερινή μέρα είναι βαριά. Πριν 4 χρόνια κάηκαν 103 άτομα στο Μάτι. Εντάξει, νομίζω ότι έχει τη σημασία του να σώζεται η ανθρώπινη ζωή, έτσι.
Μα τώρα μιλάμε για το αυτονόητο. Ναι. Ωραία. Εάν λοιπόν. Ναι, ακριβώς για το αυτονόητο. Μερικές φορές η Ελλάδα λοιπόν, χρειάζεται, κύριε Σιντιχάκη. Μιλάμε με τον κύριο Σιντιχάκη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Είναι υποκρισία όμως, προσέξτε, να λέμε θέλουμε να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή και παράλληλα να προστατεύσουμε και το περιβάλλον, στο οποίο περιβάλλον υπάρχει η ανθρώπινη ζωή, και να μην παίρνει μέτρα πρόληψης. Δεν υπάρχει σύστημα πρόληψης. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δηλαδή. Οι καταστροφές πώς ήταν, ήταν αποτέλεσμα κάποιας απροσεξίας, είναι θέμα θεϊκής τιμωρίας. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει υποκρισία και φαρισαϊσμός. Διότι αν και οι ελλείψεις, οι κίνδυνοι και φαινόμενα σαν αυτά τελικά που ζούμε είναι γνωστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, στο οποίο ο καθένας όπως θέλει, τότε γιατί δεν έχει υπάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης? Γιατί δεν έχει υπάρθει? Δηλαδή τα γεγονότα πραγματικά είναι ένας αδιάψευστος μάρτυρας για τη γύμνια στην πολιτική προστασία. Και από αυτή την άποψη λέμε ότι είναι μεγάλες οι ευθύνες των κυβερνήσεων διαχρονικά, όχι μόνο επίσης εδώ και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και γίνεται και μια προσπάθεια συγκάλυψης. Δηλαδή παρουσιάστηκε μια εικόνα ότι τα καταφέραμε. Σβήσαμε τις φωτιές. Μα σοβαρά μιλάμε? Δηλαδή. Εδώ γελάει και το παγαλό κατσίκι σε τελική ανάλυση που λέμε εδώ στην Κρήτη. Ναι. Προσπαθούν να κρύψουν ευθύνες, να συγκαλύψουν τα σοβαρά κενά, την υποστελέχωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και εδώ, όταν λέμε υποστελέχωση, εννοούμε ότι προφανώς όσοι είναι οι πυροσβέστες, δηλαδή δίνουν μια τιτάνια και ηρωική προσπάθεια για να μπουν στη φωτιά με αυτοθυσία κτλ. Αλλά δεν φτάνει. Υπάρχουν ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, στα εναέρια, στα επίκαια μέσα. Δεν υπάρχει σχεδιασμός αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Άρα και λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μιλάει για υποστελέχωση, μιλάει για ανάγκη ενίσχυσης των πυροσβεστικών μέσων, εναερίων και πηγείων, και για καλύτερο σχεδιασμό, έτσι. Ωραία, το 112 είναι λύση από μόνο του. Είναι πάση περιπτώσει συμβάλλει. Okay. Συμβάλλει στη διάσωση ανθρώπινων ζώων. Ένα το κρατούμενο. Αλλά δεν μπορείς κάθε φορά, δηλαδή υπάρχει ένα επικίνδυνο σενάριο που ανασύρουν οι κυβερνήσεις κάθε φορά και το ανασύρουν φυσικά και δημάρχοι και περιφερειάρχες και τα λοιπά για να δικαιολογήσουν καταστροφές. Ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, ήταν τόσο ακραία τα καιρικά φαινόμενα, υπερβαίνει της ανθρώπινης προσπάθειας και των όποιων μέτρων κτλ. Κάποιες φορές όντως είναι ακραία τα κυρία φαινόμενα. Μπορεί να χρησιμοποιούνται για δικαιολογία, αλλά κάποιες φορές έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Ωραία. Τι θα κάνουμε? Να πούμε υπάρχει κλιματική αλλαγή, τέλος. Σταυρώνουμε τα χέρια. Είναι μια πραγματικότητα η κλιματική αλλαγή. Αλλά θα έλεγα ότι είναι και αποτέλεσμα συγκεκριμένου τρόπου ανάπτυξης. Εμείς λέμε του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης. Ποιος λοιπόν θα προστατέψει το κλίμα και τη φύση, εκείνοι που το έχουν καταστρέψει? Δηλαδή ο λύκος θα φυλάξει τα πρόβατα? Μα ο καπιταλισμός, ο μοναδικό κριτήριο είναι το κέρδος. Και από αυτή την άποψη έβαλα και τα ζητήματα σε σχέση με τις ενεργειακές. Το κόστος όφελος που είπατε στην αρχή, έχει δίκιο. Μπράβο, τις ενεργειακές επενδύσεις, τους οικοπεδοφάγους. Είναι γνωστά τα αντιπεριβαλλοντικά νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί κατά καιρούς και μέσα από fast track διαδικασίες προχωρούν επενδύσεις σε τέτοιου είδους περιοχές, σε περιοχές Natura, σε γυαλούς, σε παραλίες. Υπάρχει μια άναρχη ανάπτυξη, γιατί ακριβώς το βασικό κριτήριο είναι αυτό, κόστος όφελος. Δηλαδή το πώς θα βάλουμε περισσότερα κέρδη καταστρέφοντας το περιβάλλον και κατά συνέπεια να καταστρέψουμε και την ανθρώπινη ζωή. Από αυτή την άποψη υπάρχει υποκρισία. Μπορείς να σώσεις μια ανθρώπινη ζωή από την πυρκαγιά, αλλά αυτή την ανθρώπινη ζωή την προστατεύεις προσωρινά, αλλά σε μια προοπτική, εφόσον καταστρέψεις το περιβάλλον, καταστρέψεις και τον ίδιο τον άνθρωπο, την ίδια τη ζωή σου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τον εντοπισμό των αλλαγών, των αδιαθεσμίων αλλαγών στο κλίμα και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έως το σημείο να χρησιμοποιείται κλιματική αλλαγή για να δικαιολογηθεί η εγκληματική διαχείριση του φαινομένου σε βάρος τελικά του ανθρώπου, υπάρχει ένα αβυσαλαίο χάσμα. Μάλιστα. Για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, και μάλλον θα ζητήσω έτσι ένα σύντομο σχόλιο σας πριν σας καλημερίσω, κύριε Σιντιχάκη. Σήμερα κλείνουμε 48 χρόνια από την κατάρρευση της Χούντας. Έλεγα και εισαγωγικά, υπάρχει μια ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος σχετικά. Έλεγα ότι μάλλον η παγκόσμια πρωτοτυπία εν καιρό ειρήνης, ενώ εν ονόματι ενός
δίθεν κομμουνιστικού κινδύνου, δίθεν κινδύνου δηλαδή, οι στρατηγικοί κατέλαβαν την εξουσία, εν καιρό πολέμου την παρέδωσαν έντρομοι. Θα ήθελα το σχολείο σας επ' αυτού, με αφορμή την σημερινή επέτειο. Ναι, είναι γεγονός ότι η Χούντα των Συνταγματαρχών, οι πραξικοπηματίες που αποτέλεσαν τη σάρκα και του μετεμφυλιακού αστικού, του μετέπειτα μετεμφυλιακού αστικού κράτους, διαμόρφωσαν αυτό το κλίμα στη μετάφυνη δικτατορία. Σήμερα, αυτές οι μέρες, στείλουμε τα 48 χρόνια, αύριο μάλλον, για την ακρίβεια, που έπεσε η δικτατορία. Μεσολάβησε βέβαια η τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τα διάφορα παζάρια που έγιναν ανάμεσα στη Χούντα, στις πολιτικές δυνάμεις τότε. Υπήρξε η παρέμβαση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε μια κατεύθυνση ότι πρέπει να πάμε να αλλάξουμε κασέτα, να προχωρήσουμε στις νέες συνθήκες, και βρέθηκε αυτό το μότο της Εθνικής Ενότητας υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή κτλ. Σε κάθε περίπτωση μας φέρνει στη μνήμη η σημερινή επέτειο όλους εκείνους που αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα, και εμείς αισθανόμαστε υπερήφανοι στο ΚΚΕ για την αταλάντευτη στάση των μελών και των στελεχών μας και της ΚΝΕ εκείνη την περίοδο που αποτέλεσε την καρδιά του αντιδικτατορικού αγώνα. Που πάντως, για να ξαναγίνω προβοκάτορας, που πάντως κατήγγειλε καταρχήν το Πολυτεχνείο. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ισχύει ότι κατήγγειλε το Πολυτεχνείο. Υπάρχουν και συγκεκριμένες... Το χαρακτήρισε κίνημα προβοκατόρων. Το Φεβρουάριο του 1974 πια, δηλαδή μήνες μετά τον Νοέμβριο του 1973. Προσέξτε ότι υπήρχαν δυνάμεις που προφανώς επιχείρησαν να προβοκάρουν τον αγώνα και της νεολαίας αλλά και του εργατικού κινήματος εκείνη την εποχή. Βεβαίως και υπήρχε. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό, και είναι άλλο πράγμα ότι μπήκαν μπροστά οι κομμουνιστές αυτόν τον αντιδικτατορικό αγώνα, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα δεινά που πέρασαν οι κομμουνιστές με τις φυλακές, με τις εξορίες, με τις συλλήψεις. Δεν το αφήσει κανένα αυτό, προς Θεού. Ναι. Άρα άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το να τσουβαλιάζουν τα πάντα όλους και όλα είναι λάθος, και θα έλεγα ότι είναι και διαστροφή της ιστορικής πραγματικότητας. Και πέρα από αυτό, το ΚΚΕ, επειδή στηρίζεται στους αγωνιστικούς δεσμούς με το λαό, με το εργατικό κίνημα, επέβαλε με τα δικτατορικά την de facto νομιμοποίησή του, όπως γνωρίζουμε όλοι, υποχρεώνοντας τότε τις μεταδικτατορικές πολιτικές κυβερνήσεις να αποσύρουν όλα εκείνα τα αντιδραστικά νομοθετήματα της Χούντας. Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία της περίοδου της δικτατορίας και ειδικά αυτά τα τραγικά γεγονότα του 1974 στην Κύπρο και η τουρκική εισβολή διδάσκουν ότι η εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ποιος επέβαλε τη δικτατορία, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιος δημιούργησε τον Ατήλα στην Κύπρο και τη διχοτόμηση, είναι αυτές οι δυνάμεις, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, που στο όνομα της συμμαχίας και στο όνομα της προστασίας των συμφερόντων της χώρας μας, προσπαθούν να επιβάλλουν μια τεφάκτο κατάσταση στη χώρα μας και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και με τον πόλεμο που διεξάγεται γύρω μας. Άρα λοιπόν διδάσκεται από αυτή την ιστορία της περίοδου, εκείνης της περίοδου, και τιμά με πράξεις τους αγωνιστές και τους μάρτυρες του αντιδικτατορικού αγώνα. Μάλιστα, με αυτό να σας καλημερίσω. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μανώλη Συντηγάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Συντηγάκη.